Τώρα θα πάμε λίγο στα νεότερα στοιχεία από το θάνατο του 30χρονου ποδοσφαιριστή στην Θεσσαλονίκη, Νίκου Τσουμάνη. Θα συνδεθούμε με τον Βασίλη τον Παπαναστασούλη, καθώς από την κατάθεση της συντρόφου του έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Βασίλη. Καλησπέρα, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι. Απειλητικά μηνύματα φέρεται ότι δεχόταν ο Νίκος Τσουμάνης, ο οποίος βρέθηκε νεκρός και στα ξημερώματα μέσα στο αυτοκίνητό του στην Μαρίνα της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του κατέθεσε ότι ο 30χρονος ποδοσφαιριστής χρωστούσε χρήματα τα οποία είχε δανειστεί από τρίτα πρόσωπα και δεχόταν πιέσεις, ακόμα και απειλές, για να τα επιστρέψει. Η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Καλαμαριάς συνεχίζεται, ενώ φαίνεται ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα και με το πόρισμα το ιατροδικαστικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Από την νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του θύματος προέκυψε ότι ο θάνατος ήταν ασφυκτικός και προήλθε από τρεις αυτοσχέδιους βρόγχους που δημιουργήθηκαν από πλαστικές ταινίες tie-up, ενώ δεν προέκυψε η εμπλοκή άλλου προσώπου στο περιστατικό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στο βίντεο, μάλιστα, επειδή υπήρχαν δημοσιεύματα εχθές, ότι... Όχι δημοσιεύματα, συγγνώμη. Να το διορθώσω. Εχθές, λοιπόν, φιλοξενήθηκε ένας φίλος, στέλεχος της ομάδας του Άρη, του Θανόντος, ο οποίος ισχυρίστηκε στο Live News στο Μέγκα, ισχυρίστηκε ότι του είχε δανείσει χρήματα ο πεθερός του, 25 χιλιάρικα, και ότι είχε αγχωθεί γιατί έπρεπε να του τα επιστρέψει. Εμείς, λοιπόν, επικοινωνήσαμε με τον άνθρωπο αυτόν, με τον πεθερό του, και δείτε τι είπε στην εκπομπή. Ερωτήματα σχετικά με το θάνατο του Νίκου Τσουμάνη προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικές αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση. Είδαμε κλειστά τις πόρτες, μετά είδαμε την αστυνομία, είδε το ασθενοφόρο και τον έμπλο τον βγάζανε. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής του Μακεδονικού βρέθηκε νεκρός χθες το πρωί μέσα στο αυτοκίνητό του σε μαρίνα στην περιοχή της Νέας Κρίνης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ήταν δεμένος στο λαιμό του με δεματικά μίας χρήσης. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Φίλος του, ο οποίος τρεις μέρες πριν το θάνατό του είχε μιλήσει μαζί του, κάνει λόγο για ένα οικονομικό χρέος στον πατέρα της συντρόφου του. Ο κατά περιόδους με ζητούσε κάποιες οικονομικές ενισχύσεις, του δίνα κάποια χρήματα, μου τα επέστρεφε. Την Παρασκευή μου έκανε ένα τηλέφωνο, του λέω: Νίκο, τι έχουμε, τι πρόβλημα έχουμε. Μου λέει: Γρηγόρη, χρωστάω τον πεθερό μου 24 χιλιάρικα. Εγώ άρχισα να τον ρωτάω: Μήπως χρωστάς αλλού, μήπως τα νούμερα είναι μεγαλύτερα, μήπως θες κάτι παραπάνω. Όχι, μου λέει τον πεθερό μου, γιατί ετοιμαζόταν από ό,τι μου είπε να παντρευτεί. Κατηγορηματικά διαψεύδει τη συγκεκριμένη πληροφορία, μιλώντας στην εκπομπή T-Live, ο πατέρας της φίλης του Νίκου Τσουμάνη, ο οποίος χαρακτηρίζει με τα καλύτερα λόγια τον ποδοσφαιριστή. Όχι. Δεν είχε δανειστεί ποτέ από εσάς ο Νίκος? Όχι. Ούτε σας είχε ζητήσει χρήματα για κάποιο λόγο? Όχι, είναι ψευδές όλα αυτά, όχι. Ξέρετε αν είχε δανειστεί από κάποιον άλλον? Δεν ξέρω, εγώ τα οικονομικά του δεν μου τα λέγανε. Εμένα δεν ξέρω. Καλός ήταν ο άνθρωπος, δεν είχα κανένα παράπονο, ούτε κίνδυνο από μένα. Σύμφωνα με την εκτίμηση του φίλου του Νίκου Τσουμάνη, το χρέος για το οποίο του ζητούσε οικονομική βοήθεια μπορούσε να καλυφθεί. Εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αν οικονομικό. Έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο η αξία του είναι 20, θα σε βοηθήσουμε, λέω εγώ, τα παιδιά, αλλά πες μου τι νούμερο χρωστάς. Πες μου, γιατί κάθε φορά μου έλεγε χρωστάω 2, 3, 4, 5, αυτό είναι ένα νούμερο που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά αν ήταν 100, 200, 300. Ήταν σε μια κατηγορία παιδιών ο Νίκος, που έπαιζαν ποδόσφαιρο χωρίς να έχουν την ανάλογη οικονομική ανταπόκριση και ανταμοιβή. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής σκόπευε σύντομα να παντρευτεί. Η σύντροφός του τον έψαχνε από το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του. Λίγο νωρίτερα της είχε πει πως θα βγει για μια βόλτα. Πολύ καλό παιδί, ήταν ποδοσφαιριστή, ήταν ευγενέστερο και από άριστη οικογένεια. Δεν λέγανε παντρευτούν. Ήταν να πούνε κάτι να με πάρουν, να ανέβουμε πάνω για πάω στη Θεσσαλονίκη. Έγινε αυτό που μάθατε.
ήταν έτοιμος να κάνει οικογένεια. Μου λέει: υπέγραψε στο Μακεδονικό, θα παίρνω 500 ευρώ. Στο σούπερ μάρκετ των φίλων μου θα παίρνω 800. Λέω: Νίκο, 1300. Η κοπέλα έχει χάσει τα πάντα. Η κοπέλα τον ακολούθησε πέρυσι, πήγανε να μείνουν στο χωριό του, στην Οικουμενίτσα, να φανταστείτε, πιο μακριά από Θεσσαλονίκη και τέτοια. Πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρεται σε ασφυκτικό θάνατο από πνιγμό. Ωστόσο, θα ακολουθήσει νεκροτομή που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.